αυτή τη στιγμή εξαϊλώνεται ουσιαστικά η ελληνική κοινωνία από τα στοιχεία της ευημερίας και της ελευθερίας της, έτσι, και απ' την άλλη το δεδομένο ότι η ίδια η κοινωνία γνωρίζει ποιος είναι ο εχθρός αυτή τη στιγμή. Το κοινό εχθρό πώς τον προσδιορίζετε εσείς? Εγώ ή η κοινωνία? Εσείς πώς τον προσδιορίζετε, πώς λέτε εχθρός, ότι τον προσδιορίζει η κοινωνία? Η κοινωνία τον προσδιορίζει στοχεύοντας αυτόν που θεωρεί ότι είναι ο υπαίτιος της καταστροφής της. Εν προκειμένου η πολιτική τάξη της χώρας. Μας. Και όταν λέμε η πολιτική τάξη της χώρας, μην νομίσουμε ότι αυτοί που είναι πάνω είναι οι κακοί και αν μπουν κάποιοι άλλοι θα γίνουν καλοί. Το ίδιο το πολιτικό σύστημα παράγει μόνο αυτού του είδους τους πολιτικούς. Αλλιώς, εάν θελήσει κάποιος να λειτουργήσει διαφορετικά, θα τον εκβράσει. Είναι ένα σύστημα, έχω πει, που παράγει σκουπίδια που λειτουργούν κατά τον τρόπο της ιδιοποίησης και της διαρκούς καταστροφής της ελληνικής κοινωνίας, όχι σήμερα μόνο, αλλά δεν παράγει φιλοδοξία, φιλοδοξία ιστεροφημία. Και πώς εκφράζεται απέναντι σε αυτόν τον εχθρό η κοινωνία, πηγαίνοντας σε εκλογές, θέλω να μου πείτε. Γιατί εδώ πάμε σε εκλογές ουσιαστικά για να δώσουμε σε αυτόν τον εχθρό νέα εντολή. Πρώτα απ' όλα δεν πηγαίνει η κοινωνία σε εκλογές, την πάνε την κοινωνία σε εκλογές. Δεύτερον, αυτό θέλει που συμβαίνει, να πάει πάντως. Προσέξτε όμως. Έτσι νομίζω. Την πάνε ποιοι, κύριε καθηγητά? Το πολιτικό σύστημα. Α, το πολιτικό προσωπικό είναι σαφές. Εντάξει, εδώ διαχέονται οι απόψεις. Εννοεί μάλλον να παίξουν. Υπάρχει και μια ανάγκη έκφρασης. Πάντως νομίζω θα μας επιβεβαιώσει ο κ. Γεράκης μετά ότι θέλει η κοινωνία να πάει. Να διευκρινίσω κάτι, δεν είπα ότι δεν θέλει. Ναι. Είπα το εξής, ότι αυτό που θα συμβεί και που συμβαίνει κάθε φορά, ιδίως τώρα με τις εκλογές, δεν στοιχειοθετεί παροχή νομιμοποίησης, πολιτικής νομιμοποίησης στο πολιτικό προσωπικό. Ούτως ή άλλως το πολιτικό σύστημα έχει καταρρεύσει. Το κρατάει η Τρόικα, όπως μπορεί να κρατήσει κανείς ένα τσουβάλι που αν τα αφήσει θα πέσει με βρόντο κάτω. Αυτό συμβαίνει. Είναι πλήρως απονομιμοποιημένο το πολιτικό σύστημα από την κοινωνία. Σε τι θα βοηθήσουν οι εκλογές? Μα δεν θα βοηθήσουν. Οι εκλογές πρέπει να, αναγκαστικά, αλλά να ξέρουμε ότι η νομιμοποίηση δεν έχει να κάνει με το τυπικό στοιχείο της ψήφου που γίνεται κάθε 4 χρόνια, διότι την επομένη μπορεί να αλλάξει η πολιτική στάση της κοινωνίας. Αν λοιπόν θέλουμε να αναφερθούμε στην νομιμοποίηση, στην πολιτική νομιμοποίηση του πολιτικού προσωπικού, πρέπει να μιλάμε κάθε μέρα με τις δημοσκοπήσεις και με όλους τους ανθρώπους. Πάντως μιλάει για μια απόλυτη κρίση της δημοκρατίας ο κ. Κοντογιώργης. Όχι, απόλυτη κρίση του συστήματος αλλά όχι της δημοκρατίας. Όταν θα φτάσουμε στη δημοκρατία θα μιλήσουμε. Τώρα δεν είναι δημοκρατία. Αυτό αφισβητείται όμως την ψήφο του λαού. Ναι, δεν αφήσει τον ψήφο. Όχι, θα ψηφίσει. Της χρήσης, δικαίωμά του είναι. Της χρήσης, θα πάει να στήσει το δικαίωμά του. Άλλο αμφισβητώ. Ναι. Την χρήση της ψήφου. Διότι να δούμε τι περιέχει. Σε όλες τις χώρες έτσι δεν γίνεται. Υπάρχει άλλος τρόπος, υπάρχει άλλο σύστημα. Υπάρχει άλλο σύστημα. Θέλετε να περιγράψουμε άλλο σύστημα ή όχι, να πούμε ότι σήμερα δεν υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει εδώ. Η ερώτηση είναι η εξής. Ποιο είναι το νόημα αυτής της όποιας ψήφου? Ψηφίζει κάτι που νομίζει ότι τον εκφράζει. Μισό λεπτό. Εκλέγουμε κάποιους, ας πούμε ότι τους εκλέγουμε, διατητεύουμε ουσιαστικά μεταξύ αυτών που είναι διαμορφωμένοι από τους μηχανισμούς και παρουσιάζονται, οι οποίοι εν προκειμένου έχουν μία ελευκό εξουσία να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ θα σας υποβάλω μία ερώτηση. Ας υποθέσουμε ότι με προσλαμβάνετε αύριο το πρωί για να κάνω μία δουλειά, είστε στην επιχείρησή σας, είστε προσωπικοί. Αλλά δεν έχετε δικαίωμα να με απολύσετε. Δεν έχετε δικαίωμα, αν βάλω το χέρι μου στην τσέπη σας, να σας κλέψω τα χρήματα, να με πάτε στο δικαστήριο. Δεν έχετε δικαίωμα να με ελέγξετε για αυτό που κάνω, να μου δώσετε κατευθύνσεις και να μου πείτε αυτό θέλω να κάνω. Κύριε Κοντογιώργη, συγγνώμη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ένα λεπτό, εγώ διαφωνώ. Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα? Καταρχάς δεν είναι έτσι. Κάνουμε ένα συμβόλαιο τετραετές με βάση το Σύνταγμα. Ποιο είναι το συμβόλαιο? Α, με βάση το Σύνταγμα. Με βάση το Σύνταγμα. Ελάτε. Ένα συμβόλαιο τετραετές. Επίσης υπάρχει τρόπος να σας πάει κανείς στα δικαστήρια και εσάς τον πολιτικό, άλλο πως δεν εφαρμόζεται. Μα έχει ορθωθεί ένα τόσο εφάνταστο σύστημα αναχωμάτων που δεν επιτρέπεται να πάει ο πολιτικός. Υπάρχει άλλο σύστημα, να την προτείνετε. Βεβαίως. Η αντιπροσώπευση που συνεπάγεται σχέση εντολέα εντολοδόχου. Όχι, είναι στην πράξη, πρακτικά. Πώς θα γίνει? Σε ποιο κράτος θέλει να πει ο Μάκης προφανώς? Εννοείται δηλαδή ότι ό,τι δεν υπάρχει σήμερα δεν υπάρχει και στην ιστορία. Δεν υπάρχει και στο μέλλον. Όχι, όχι. Αλλά σε ποιο κράτος υπάρχει αυτό το σύστημα το οποίο? Σε κανένα. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Είναι λίγο δύσκολο αυτό τώρα. Γιατί βρισκόμαστε τώρα στην Ελλάδα να βρούμε αυτό το σύστημα. Να ομολογήσουμε ότι
το σύστημα είναι ολιγαρχικό και θα συμφωνήσω μαζί σας να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Mm-hmm. Αλλά μην το λέμε δημοκρατικό, είναι κρίμα. Αυτό είναι τώρα ή ήταν από το 1974. Είναι ιστορικά όλη η νεότερη εποχή. Ναι. Από το ένα μνημόνιο πάμε στο άλλο. Γιατί? Διότι τα κόμματα, όλο το κομματικό σύστημα συμφωνεί στη βάση που είναι και το κέριο πρόβλημα, δηλαδή πρωτογενής αιτία της κρίσης. Δεν θέλει να θίξει τους τρεις πυλώνες του συστήματος που μας οδήγησε στην καταστροφή και που μας κρατάει εκεί. Που είναι το πολιτικό σύστημα, με τις προνομίες και τις πολιτικές που ασκεί, η δημόσια διοίκηση και η νομοθεσία. Δεν θέλουν να αλλάξουν αυτό που είναι το θεμελιώδες. Και μάλιστα, προκειμένου να μην συγκεντρώσουν το πολιτικό κόστος, όπως λένε, που είναι το κόστος της αντίδρασης των ομάδων συμφερόντων και όχι της κοινωνίας, έρχονται και φέρνουν, υποτάσσουν το κάθε Υπουργείο και το ολόκληρο το κράτος στις προδιαγραφές των ξένων δυνάμεων. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Οι κοινωνίες που αφήνονται, κύριε Κουρή, να λειτουργήσουν με βάση την καλή θέληση ενός εκάστου, χάνονται. Πρέπει να δημιουργηθεί το σύστημα που εκείνοι που μπορούν να δουλέψουν και οι άλλοι να εξαναγκαστούν να δουλέψουν. Αν και η πνευματική ηγεσία, ο πνευματικός άνθρωπος. Το ίδιο είναι και η πνευματική άνθρωπος. Ο καθοδηγητής. Με συγχωρείτε. Και ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να ενταχθεί μέσα σε ένα σύστημα για να δουλέψει και να αποδώσει. Το ζήτημα δεν είναι ένα μνημόνιο όπως αυτό που υπάρχει, αλλά ένα μνημόνιο εναντίον του κράτους στα τρία επίπεδα τα οποία έχω αναφέρει. Αυτό λοιπόν δεν το βλέπουμε, γιατί αυτοί οι πολιτικοί συντελεστές δεν το θέλουν. Να δούμε λοιπόν τι θα γινόταν αν δεν ήταν σημαδεμένα τα χαρτιά, αντισυνταγματικά μάλιστα, κατά το Σύνταγμα, του παρόντος των εκλογών. Ας υποθέσουμε που είναι η ψήφοι είναι ισοδύναμοι. Η λευκή, η άκυρη είναι ισοδύναμη με τη θετική ψήφο. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να είχε υπάρξει ένα δικαστήριο το οποίο θα ακύρωνε νομοθεσία η οποία δεν αναγνωρίζει τη λευκή ψήφο. Ας είχαμε λοιπόν εκλογές με αναγνώριση της λευκής ψήφου και θα βλέπαμε τι αποτέλεσμα εκλογικό θα υπήρχε. Και ποιος θα κυβερνούσε? Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν η λευκή ψήφο είχε πάρει 35-40% και είχε αυτοδυναμία, ποιος θα κυβερνούσε? Με. Η αποδοκιμασία. Όχι, κάνουμε τον αντίλογο, γιατί είναι ολογικό. Ο αντίλογος έχει αντίλογος να κάνει με το ότι η κοινωνία απορρίπτει συνολικά μία δομή του πολιτικού συστήματος και του κράτους, η οποία δεν την εκφράζει και την οδηγεί στην καταστροφή. Θέλω άρα, ο νομοθέτης καταλήγω όμως, για να πω ότι είναι αδιέξοδο. Όρισε την λευκή ψήφος άκυρη, γιατί η λευκή ψήφος ναι, θεωρητικά θα μπορούσε να φτάσει σε ένα ποσοστό που να πρέπει να κυβερνήσει. Είναι παράνομο γιατί καταστρατηγεί την ισότητα μεταξύ των πολιτών. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι κάποια στιγμή η κοινωνία, το εκλογικό σώμα, θέλει να αποδοκιμάσει συνολικά το πολιτικό σύστημα και όχι να λειτουργήσει με βάση. Την αποχή δεν το αποδοκιμάζει. Μα η αποχή δεν την εκτιμάται ούτε αυτή. Θέλετε να σα πω και κάτι άλλο. Θα είναι 300. Κύριε Κουρή, θα κατανεμηθεί ο χρόνο στην τηλεόραση. Ξέρετε τι λένε η νομοθεσία και οι αποφάσεις οι υπουργικές? Ότι κατανέμεται ο χρόνος με βάση το παρελθόν, το εκλογικό αποτελέσματος. Με συγχωρείτε, εάν εγώ γίνω Ολυμπιονίκης στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν θα είμαι στο κοινό εφαλτήριο και θα πάω στα 80 μέτρα να ξεκινήσω? Ο κ. Μάνος, κύριε καθηγητά, μας είπε για τη χρηματοδότηση στο κόμμα. Θέλω να καταλήξω ότι το δίλημα δεν είναι το ένα ή το άλλο κόμμα. Είναι η υπέρβαση αυτού του κομματικού συστήματος. Μια λύση όμως. Θα έχει μια δώσει μια λύση. Πέρβαση ναι. Ωραία. Θα ανοίξουμε μια συζήτηση σε ένα επόμενο. Εδώ, σε μια επόμενη συνάντηση, να σας πω τι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να ξέρουμε ότι να ξέρει ο Έλληνας ψηφοφόρος ότι η ψήφος του πρέπει να έχει τον χαρακτήρα της αποδοκιμασίας, της απονομιμοποίησης και συγχρόνως η ψήφος ή η μη ψήφος. Και συγχρόνως της υπέρβασης του πολιτικού συστήματος. Όχι με μήνυμα που θα στείλει, γιατί δεν το λαβαίνουν, αλλά με εξαναγκασμό.